Μπήκαμε λοιπόν στο παιχνίδι. Ελίζουμ κατευθείαν ξεκινάνε όλοι μαζί. Βάζουμε λοιπόν και τους ήρες στις σωστές θέσεις τους. Για να δούμε, ελίζουμε λοιπόν κατευθείαν όλοι κατευθείαν προς το bot lane. Θα πάνε για το first blood. Την ίδια στιγμή που παράλληλο πλάνο για την ομάδα των A-Random γίνεται προς το top lane. Δύο ομάδες λοιπόν, όπως είπα, θα παίξουν όλα για όλα, δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα στην τύχη και φυσικά θέλουν την νίκη ώστε να προχωρήσουν ακόμα πιο πολύ και να πάρουν τελικά το final ticket για τα μεγάλα τελικά. Η Elysium βλέπουμε ότι αφού δεν ευδοκίμησε η απόπειρα gang, θα φύγουν κατευθείαν πίσω. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για την ομάδα των A-Random και ένα pose που ζήτησαν οι Elysium. Κάνει ρηστά λοιπόν το παίχτη στον Elysium και γι' αυτό και αυτή η ησυχία. Συζητάνε μεταξύ τους, ούτως ή άλλως. Δύο ομάδες γνωρίζονται. Γι' αυτό ανταλλάσσουν και φιλοφρονή στο chat. Μικρό break λοιπόν και μόλις επιστρέψει το AD της ομάδας των EG θα ξεκινήσουμε με αυτή την αναμέτρηση. Θα θυμίζουμε λοιπόν για τους Elysium έχουμε Lee Sin, Maokai, Lucian, Thresh και Syndra και από την άλλη έχουμε Corki, Jarvan, Nami Z και Swain.
summoner has reconnected. Έτοιμοι λοιπόν, επέστρεψαν και, και οι δύο ομάδες κατευθείαν. Death Whisper λοιπόν, με Blade and Crimson θα έχουμε και το Lane Swap από την ομάδα των EG για να δούμε αν θα βγει σωστά και υπέρ τους αυτή η προσπάθεια. Από την άλλη, η ομάδα των Random δεν θα κάνουν το Lane Swap, θα το κρατήσουν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση από τη μία των Elysium να κάνουν το lane. Ίσως θέλουν να κρατήσουν μακριά και χαμηλά τον Divide. Από την άλλη, θεωρώ πως ο Swain μπορεί να μείνει ήδη στο lane στο 1-2. Θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάνει κατευθείαν recall ο Dark Speech και θα φύγει κατευθείαν πάνω. Θα αφήσουν όμως solo farm τον Johnny's. Το οποίο είναι αρκετά κακή κίνηση, διότι ο Κόρκι, όπως έχουμε δει και σε πάρα πολλά παιχνίδια, είναι ένας ήρωας ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλο impact στο αντίπαλο team και ειδικά με αν μπορέσει να βγάλει κάποιο item, έχει τρομερό burst. Divide περνάει damage πάνω στον Σίντζο, δέχεται κιόλας κάποιο damage. Τώρα έρχεται στο lane και ο Dark Speech. Την στιγμή που ο Τζόνις συνεχίζει το farm ανενόχλητο στο bot. Πεχά είναι και αυτός πάντα στο top. Για να δούμε κάποια απόπειρα gank. Ξόλου αποφεύγει πολύ εύκολα τα skills των αντίπαλων του. Δεν θα πιαστεί. Blade and Crimson τώρα πήγε στο bot lane απέναντι στον Johnny's, το οποίο θα είναι ένα καλό matchup για να δούμε. Aqua Prison θα πιάσει τον PH στον αέρα, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν. Την ίδια στιγμή λοιπόν στο bot lane ένα φόσφορο στο οποίο δεν θα πιάσει στόχο. Johnny's θα αποφύγει τα skill shots, αλλά χρησιμοποίησε και το flash του, καθώς αν πιανόταν εκεί με το red buff που είχε ο jungle της ομάδας των Elysium, ο Death Whisper θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για αυτόν. Λίγο ανορθόδοξο αυτό το lane setup, οι random μείναν σταθεροί, δεν παίξανε το lane swap και αυτοί. Ανεβάσαν το support της ομάδας στον Dark Speech στο top και τώρα στο top είναι και ο Morgul, για να δούμε κάποια κίνηση που θα γίνει. Δεν υπάρχει ward εκεί για να κάνουν reveal το Morgul. Dark Speech μπαιτάει ένα hook το οποίο δεν θα γυρίσει στόχο. Φλασάρει ο Xoul, ο οποίος έχει παίξει όλη πάνω στον lead, ο οποίος θα πέσει οριακά με το τελευταίο tick από το Ignite. Πρώτο kill λοιπόν και first blood πηγαίνει στην ομάδα των A-Random, οι οποίοι αρχίζουν πολύ δυνατά. Διαφορά είναι στα 800 gold, όσο ακριβώς είναι
τα λεφτά περίπου του First Blood και λίγο παραπάνω βέβαια με το Farm. Το θέμα είναι ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η πηγή κινδύνου από πολύ νωρίς το παιχνίδι είναι ο Xoul για την ομάδα των Random, ένας παίχτης ο οποίος είναι αρκετά γνωστός στο community, χρόνια συμμετοχή σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, για όσους γνωρίζετε αρκετά. Πεχά τώρα πρέπει να φύγει, θα πιαστεί στο Aqua Prison, έχει γίνει και το Ignite, πιάνει και το Slow, θα φλασάρει, για να δούμε, Πεχά θα πέσει. Δεύτερο kill λοιπόν για την ομάδα των Random και τον Dark Speech. 2-0 για τους Random οι οποίοι ξεκινάνε πολύ δυνατά. Μια στιγμή τώρα ο Death Whisper δεν θα μπορέσει να πετύχει τον Dark Speech. Θα πιαστεί ο Divide, ο οποίος θα φλασάρει πάνω από το spell του lead και θα γλιτώσει και αυτός. Όλα τα flash είναι σε cooldown, εκτός από του Morgul, ο οποίος τώρα θα κάνει τον gank στον Blading Crimson, ο οποίος θα φλασάρει. Συνεχίζουν να καταδιώκουν, δεν θα κάνουν τον dive. Blending Crimson θα φύγει recall πίσω. Αυτό θα δώσει ευκαιρία στον Jonis να φαρμάρει ακόμα παραπάνω. Jonis έχει φτάσει ήδη 6 level. Morgul τελικά δεν θα αφήσει τον αντιπαλό να κάνει το recall. Jonis έχει φτάσει ήδη 6 level και έχει 51 CS απέναντι στα 32 του PH. Πάλι δεν αφήνουν τον Blending Crimson. Κατεβαίνει τώρα στο bot lane το support της ομάδας. Από πίσω όμως έχετε και ο Xoul, ο οποίος θα συναντηθεί σίγουρα με τον αντίπαλο supporter. Για να δούμε, Morgul έκανε τον dive εκεί, ήταν κακή κίνηση, Πεχά θα πάρει ένα kill. Έχετε και ο Xoul, για να δούμε, πρέπει να φύγει ο Xoul από εκεί, θα γίνει το exhaust, ένα flail, δεν θα τον πιάσει, θα παίξει ο Lin πάνω στον αντίπαλο του ο Xoul, ο οποίος δέχεται πάρα πολύ damage και ο Death Whisper θα τον πετύχει και θα πάρει το kill. Θα ισοφαρίσουν λοιπόν οι Elysium 2-2 στα 500 gold διαφορά. Τώρα κατεβαίνει και ο lead προς το χώρο του δράκου. Drake λοιπόν στους Elysium, οι οποίοι μειώνουν διαφορά. Για να δούμε, Morgul τώρα έχει πιάσει τον lead. Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Θα γίνει τον knockback. Για να δούμε, lead συνεχίζει να τρέχει προς την ομάδα του. Εκεί έρχεται ο Shinjo. Δεν μπορεί να γίνει συνέχεια από Morgul και Dark Speech. Blading Crimson έχει πάει στο top απέναντι στον Divide, αλλά νομίζω είναι ένα level πίσω. Ο Divide ήδη έχει double Dorans. Μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Για να δούμε, ένα Aqua Prison στον Death Whisper. Εκεί Morgul θα πάρει το red buff και θα φύγει. Ρίσκαναν εκεί στο 2 εναντίον 4 οι Random, ωστόσο δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Divide ξανά παίζει full aggressive πάνω στον Blading Crimson. Τώρα ο Blading Crimson θα κάνει το engage, ωστόσο θα δεχτεί και το ignite. Για να δούμε, Divide θα δώσει άλλο ένα hit, θα πάρει το kill 2-3. Άλλο ένα kill λοιπόν για το top lane της ομάδας των Random. Την στιγμή που ο Xoul στο mid θα σπάσει το πρώτο tower για την ομάδα των Random. Οι Elysium βρίσκονται πίσω αυτή τη στιγμή με 1800 περίπου gold. 2000 για την ακρίβεια παρακάτι. Από την άλλη, Jonis και Dark Speech έχουν φτάσει πλέον στο bot lane, όπως και ο Shinjo και ο Πεχά. Τώρα ο Πεχά δέχεται αρκετό damage από τον Jonis, ο οποίος όπως είπαμε έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Έχει 17 CS παραπάνω τον αντίπαλό του και σίγουρα αυτό μπορεί να του δώσει το κάτι παραπάνω, όντας και ένα level πάνω από τον αντίπαλο, από τον προσωπικό του αντίπαλο. Το defense βγαίνει, Divide κατευθείαν θα περάσει damage στο top. Το ίδιο πράγμα και για τον Xoul, ο οποίος τώρα θα δεχτεί gank από τον Death Whisper από πίσω. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Xoul να κάνει κάτι. Προσπαθεί να αποφύγει, θα παίξει ο Lin, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Death Whisper θα πάρει άλλο ένα kill. Blading Crimson εδώ μια πάρα πολύ ωραία κίνηση πριν πιαστεί στο snare από τον Divide. Θα φύγει με stun πάνω του και θα αποφύγει το snare. T1
3-3 λοιπόν, δύο ομάδες πολύ κοντά. Πέχα τώρα δέχεται αρκετό damage, ένα hook και ένα flay πάνω στον Σίντζο, ο οποίος θα πέσει από τον Τζόνις. Ένα kill λοιπόν, το πρώτο kill για τον Τζόνις στο παιχνίδι. Ο οποίος, όπως είπαμε, αρχίζει σιγά σιγά και δυναμώνει πάρα πολύ. Ήδη έχει το Fates, απ' την άλλη BF και Pickax για τον Πεχά. Ξανά ο Divide στο ένα αντίον με τον Blaine Crimson, ο οποίος έχει ανοίξει ulti, τώρα δεν έχει όμως MP για να γλιτώσει. Για να δούμε αν ο Divide θα μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω. Θα μπει μέσα στο tower range, δεν θα συνεχίσει όμως, νομίζω πρέπει να φύγει. Δέχεται πάρα πολύ damage, πρέπει να φύγει πίσω, δεν συμφέρει να κάνει κάποιο fight. Εκεί όμως είναι ο Morgul, για να δούμε. Blaine Crimson θα πέσει, δεν περιμένει τον Morgul από πίσω. Morgul παίρνει και αυτό στο πρώτο kill στο παιχνίδι. 3-5, ξανά μεγαλώνει λίγο τη διαφορά. Οι random, οι οποίοι έχουν φτάσει τώρα πλέον στο συν 2-400-2-500. Σίντζο κάνει clear ένα ward στο bot. Την ίδια στιγμή που Death Whisper και PH πιέζουν για τον πύργο. Death Whisper θα δεχτεί tower hits. Τώρα ήρθε όμως το πυροβολικό της ομάδας των Random. Ένα hook πάνω στον Τζόνις για να δούμε αν θα γίνει το engage. Θα γίνει το engage, Τζόνις θα παίξει το Valkyrie, ωστόσο δεν προλαβαίνει. Δέχτηκε καταγισμό χτυπημάτων. Dark Speed τώρα και αυτός είναι πολύ χαμηλά. Για να δούμε. Δύο flash καήκανε για την ομάδα των Elysium, ωστόσο ισοφάρισαν στο score και μειώσαν και άλλο διαφορά στα 1500. Ξανά γκάγκ λοιπόν στον Blaine Crimson, θα γίνει και το Cataclysm. Blaine Crimson έχει ανοίξει το ulti του, έχει και Ignite πάνω για να δούμε. Εκεί ο Divide δεν θα χαριστεί. Άλλο ένα kill λοιπόν, 5-6 με 2 kills στο top lane και τον Divide για την ομάδα των Random, οι οποίοι παρόλο που δεν έχουν χτίσει ακόμη μια πολύ μεγάλη διαφορά, έχουν σταθερά το προβάδισμα όσο περνάει η ώρα. Death Whisper είναι στο top για να δούμε. Divide θα καταδιώξει και αυτόν, θα κάνει το slow για να δούμε. Death Whisper δεν μπορεί να ξεφύγει. Έχει κάνει το smite πάνω στον αντίπαλο του για το slow, ωστόσο θα γλιτώσει. Ήταν όμως πόσο damage έβγαλε κατευθείαν ο Divide πολύ γρήγορα. Πάντα το score υπέρ των Random, οι οποίοι έχουν αρκετά αρκετό προβάδισμα όσο περνάει η ώρα, δεν έχουν αμφισβητηθεί μέχρι στιγμής. Απ' την άλλη, Elysium όποτε μπορούν μειώνουν. Τώρα ο Πέχα δέχεται πάρα πολύ damage από τον Τζόνις. Ακριβώς από δίπλα είναι και ο Dark Speech. Πέχα θα πρέπει να φύγει πίσω. Morgul κάνει clear ένα ward πίσω ακριβώς από το red του. Τώρα έχει γίνει το tidal wave. Dark Speech δεν μπορεί να πιάσει τον αντιπαλό του. Έχει παίξει Ignite. Δέχεται πάρα πολύ damage. Πέχα εδώ θα πάρει ένα παλικαρίσιο kill. Αν καταφέρει, δεν θα το κάνει. Τζόνις είναι εκεί για να τελειώσει τη φάση. Ξόλ τώρα θα προσπαθήσει να παίξει all-in, δεν θα καταφέρει να πάρει ένα kill. Την ίδια στιγμή στο top Divide ένας εναντίον ενός με τον Blaine Crimson, δεν θα συνεχίσει, αλλά πάλι θα περάσει πάρα πολύ damage. Death Wizard με πάρα πολύ λίγο HP σώθηκε από τον Ξόλ, ο οποίος παίζει εξαιρετικά, παρόλο που έχει ένα 2, παίζει εξαιρετικά αυτή τη στιγμή. Φλασάρι λοιπόν ο Divide, θα πιάσει τον Blaine Crimson, ξανά θα αποφύγει το knockback. Για να δούμε, συνεχίζει να καταδιώκει τον αντίπαλό του με ανοιχμένο ulti μέσα στο tower range, για να δούμε. Θα κάνει όσο παραπάνω μπορεί, θα πάρει άλλο ένα kill, θα σωθεί και ολεκτικά στο τελευταίο tower hit. Έξι-οχτώ λοιπόν, οι Random πατήσανε γκάζι, φτάσανε διαφορά στα 3.000 gold τώρα πλέον. Στο 14ο λεπτό του παιχνιδιού, 1-2 στα towers, έχουν σπάσει bot και mid. Και θα κάνουν λοιπόν και τον Drake Call αυτή τη στιγμή. Έχουν το προβάδισμα. Από την άλλη, οι Elysium προσπαθούν να κάνουν τον break, να μην αφήσουν τους αντιπάλους τους να πάρουν εύκολα τον Δράκο. Την στιγμή που ο Ξόλ κυνηγάει τον lead στο mid. Επιτυχημένη αυτή η κίνηση από τους Elysium.
καθυστέρησαν για τον Drake. Από την άλλη όμως τώρα ήρθε και ο Divide, για να δούμε 3 εναντίον 4. Είναι και ο Xolo από πίσω. Blading Crimson δεν έχει έρθει. Πρέπει να αποφασίσει να κάνει το teleport πολύ νωρίς. Αλλιώς ο Dracos θα πέσει και δεν μπορεί να γίνει το engage. All in θα γίνει από τον Morgul, ο οποίος εκεί που μπήκε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θα πέσει νεκρός. Εκεί ο Xolo όμως είναι εκεί και σκουπίζει τους υπόλοιπους. Ένα kill για τον Jones και ένα kill για τον Xolo. Την στιγμή που ο Divide κράτησε το Draco μακριά. Double kill για τον Jones. Και ο δεύτερος Draco πηγαίνει στους Elysium και τον Lead, ο οποίος κατάφερε να πάρει το Drake. Το Rodax Pitch καταδιώκει τον Lead, για να δούμε, θα πιαστεί και στο Tidal, δεν μπορεί να γλιτώσει. Θα κάνει τον knockback, συνεχίζει ο Dax Pitch να τον καταδιώκει, για να δούμε. Θα δώσει άλλο ένα hit, ένα hit είναι, άμα καταφέρει να το κάνει. Έχει πάρει το passive speed, αλλά εκεί ο Jones έχετε και θα κάνει ένα rocket το οποίο θα σκοτώσει τον αντίπαλό του. 5-1 για τον marksman της ομάδας των A-Random, οι οποίοι ξεκινάνε πάρα πολύ δυνατά. Για τους A-Random, από την άλλη Elysium όμως μένουν ακόμα πολύ κοντά στο παιχνίδι, έχοντας δύο Drakes, το οποίο τους δίνει μεγάλο αβαντάζ. Τους δίνει μεγάλο αβαντάζ για τη συνέχεια του αγώνα. Για τους δύο top players δεν έχουμε κάποιο ολοκληρωμένο αντικείμενο. Για τον Blading Crimson, απ' την άλλη, Rod of Ages για τον Divide. Δύο junglers έχουν τα jungle items. Mid lane έχουμε από τη μία το Zonias του Lead. Cutlass Brutalizer για τον Xol. Δύο Marksman, Infinity για τον PH. Trinity και ένα BF Sword για τον Johnny, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και όπως είπαμε, πρέπει να φοκουσάνουν πάνω του για να τον κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το damage μπορεί να κάνει και το πολύ δυνατό του burst. Divide ξανά στο 1-2 ενός με τον Blending Crimson, για να δούμε. Έχετε και ο Shinjo και ο Death Whisper. Divide αποφεύγει ό,τι παραπάνω μπορεί και έρχεται ο Morgul, για να δούμε. Φλασάρει ο Death Whisper. Morgul θα κάνει εξαιρετικό κάτακλυμ, θα πιάσει τρία άτομα και ο Divide θα διαλύσει το αντίπαλο team. Blending Crimson θα φύγει μαζί με τον Death Whisper και εκεί έχετε και ο Dark Speech, για να δούμε. Ένα Aqua Prison δεν θα προλάβει να πιάσει τον Δεσπίζο, ο οποίος θα κάνει το engage κατευθείαν, θα πάρει το kill. Ένα kill ακόμα θα πάρει και ο Divide, και τώρα ο Divide καταδιώκει τον Death Whisper, για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι. Δεν είναι κάποιος για να τον βοηθήσει. Από εκεί που πηγαίνει κατευθύνεται είναι ο Jones, ο οποίος τώρα βλέπουμε ότι αναβαίνει. Death Whisper θα αλλάξει κατεύθυνση, εκεί όμως έρχεται πάλι ο Jones και δεν γνωρίζω αν μπορεί να ξεφύγει από τον Marksman της ομάδας των A-Random. Δεν θα ξεφύγει. Άλλο ένα kill, έκτο kill για τον Marksman των A-Random, ο οποίος ξεκινάνε πάρα πολύ δυνατά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. 11-15, η διαφορά είναι στα 4.000 και κάτι παραπάνω gold, 1-2 στα towers, και όπως είπα όμως οι δύο δράκοι που έχουν οι Elysium είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι. Μπαίνοντας λοιπόν, ολοκληρώνοντας λοιπόν το 18ο λεπτό σιγά σιγά, μπαίνοντας το 19, οι δύο ομάδες αρχίζουν και προσπαθούν να κάνουν το πλάνο τους και να πάνε το παιχνίδι στα μέτρα τους. Οι A-Random δείχνουν να το έχουν καταφέρει αυτό πιο νωρίς από ότι η Elysium. Απ' την άλλη, η Elysium είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετή εμπειρία από τουρνουά και από αγώνες, οπότε σίγουρα δεν θα αφήσουν τίποτα ανεκμετάλλευτο. Περιμένουν το λάθος των αντιπαλών τους. Jones κατευθείαν θα παίξει Valkyrie στο mid, καθώς τρεις αντίπαλοι του κατευθυνόντουσαν προς το μέρος του. 11-15. Πάντα για την ομάδα των A-Random. Τέσσερα άτομα τον Elysium τώρα στο χώρο του mid. Θα πιέσουν λογικά για το tower. Ένα hook από τον Shinjo δεν θα πιάσει κάποιον. Εκεί είναι Morgul, Daxpitch και Jones, οι οποίοι βγάζουν κατευθείαν το defense. Death Whisper θα πιαστεί στο Aqua Prison και δέχεται όλο τον burst από τον Jones πολύ χαμηλά. Κατευθείαν ένα Tidal Wave δεν θα πιάσει κάποιον αντίπαλό του. Ο Divide συνεχίζει να κάνει zoning πολύ άνετα. 4-1-4 για τον Divide στο top. Xol στο bot συνέχισε για να σπάσει και το δεύτερο tower του bot lane. Τώρα κατευθύνεται προς τα εκεί και ο Shinjo. Ωστόσο δεν θα μπορούσε να κάνει επιθετική κίνηση πάνω στον Xol. Την ίδια στιγμή που ο Divide είναι στο top και φαρμάρει και πιέζει κι άλλο, Morgul δεν μπορούσε να κάνει engage. Jones θα φλασάρει μακριά,
καθώς έχει και το Ignite πάνω, θα παίξει και Valkyrie. Dark Speech είναι και αυτός εκεί. Για να δούμε Death Whisper τώρα με Morgul. Morgul δεν θα μπορέσει να αποφύγει τα skills. Death Whisper θα πάρει άλλο ένα kill. 6-2 για τον Death Whisper, ο οποίος κάνει και αυτός ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Dark Speech είναι μόνος του για να κρατήσει το mid. Τώρα έρχεται και ο Jonis, ο οποίος δεν έχει καθόλου HP. Πρέπει να φύγουν πίσω η ομάδα των A-Random. Την στιγμή που ο Xoul θα σπάσει ένα tower στο bot, ακόμα το τρίτο tower για την ομάδα των A-Random, και θα κατευθυνθεί προς το mid. Αλλά δεν νομίζω να προλάβει να βρει κάποιον. Άλλο ένα tower kill πηγαίνει στην ομάδα των A-Random στο top από τον Divide, ο οποίος 4-4, 114 CS, αρκετά δυνατός σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού. Από 6 kills λοιπόν για Death Whisper και Jonis, ακολουθεί με 4 kills ο Divide, 3 kills έχουμε για τον Lead και για τον PH, 2 kills για τον Xoul και τον Dark Speech, 1 kill για τον Morgul, και από 0 kills έχουν ο Blading Crimson και ο Shinjo το support. Lead τώρα στο 1-1, δέχεται πάρα πολύ damage και το Ignite. Xoul θα παίξει και τον Deathmark φυσικά, θα πάρει το kill. 12-16 αυτή τη στιγμή για τους A-Random, οι οποίοι, όπως είπα, περνάνε πολύ μπροστά στον αγώνα. Xoul τώρα δεν μπορεί να ξεφύγει, θα πέσει από τον PH. Μια στιγμή που ο Death Whisper θα δεχθεί πάρα πολύ damage από τον Divide, εκεί έρχεται ο Blading Crimson. Για να δούμε αν θα κάνουν κάποιο 1-2-2, θα φλασάρει ο Divide, ο οποίος δεν θα μπορέσει να θα πάρει το kill. Και τώρα στο 1-2-1 με τον αντίπαλο το Blading, για να δούμε αν θα καταφέρει να κερδίσει αυτή τη μάχη. Έχει πάρα πολύ HP. Ένας δράκος λοιπόν πηγαίνει μια στιγμή στην ομάδα των A-Random. All in από τον Morgul, ο οποίος μαζί με τον Jonis θα σκοτώσουν τον PH, και double kill για τον Jonis. Στο τόπο Divide γλίδωσε με πάρα πολύ λίγο HP απέναντι στον full HP Blade in Crimson, Blade in Crimson και Maokai. 13-19, οι A-Random συνεχίζουν αυτό το ξέφρενο σερί. 8 kills για τον Jonis, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Διαφορά είναι στις 6.000, τώρα στις 8.000, κάτι παραπάνω. Divide τώρα σε αντίον με τον Blade Crimson, για να δούμε. Divide έχει ανοίξει το ulti, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Θα προσπαθήσει με hits να πάρει το kill, αλλά ο Blade Crimson θα ανοίξει, θα σκάσει το ulti και θα πάρει το πρώτο του kill στο παιχνίδι. 5-2 για τον Divide, 1-5 για τον Blade Crimson. Και τώρα εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει ο Blade είναι ο Morgul, ο οποίος προσπαθεί να κάνει το impact. Θα φλασάρει ο Blade Crimson, φλασάρει και ο Morgul, θα πάρει το kill. 2-5 για τον Morgul, ο οποίος πήρε αυτό το kill. Jonis θα φύγει με Valkyrie εκεί που ο lead καταδιώκει τον Morgul. Για να δούμε. Dark Speech θα κάνει Aqua Prison, εξαιρετικό Morgul. All in πάνω στον lead, ο οποίος θα πέσει. Την ίδια στιγμή εκεί ο Jonis είναι μέσα σε δύο αντιπαλούς. Δέχεται πάρα πολύ damage. Δεν νομίζω να μπορεί να ξεφύγει εκεί ο Jonis. Θα πέσει shut down λοιπόν από το support της ομάδας των Shinjo. Ένα kill για τον Death Wizard πάνω στον Dark Speech. 17-21 οι Elysium ξαναπαίρνουν kills και μειώνουν ξανά τη διαφορά στα 5.000 gold. Και βρίσκονται ακόμα πιο κοντά στην αντίπαλη ομάδα. 3-5 στα towers υπέρ των A-Random. 2 δράκοι για τους Elysium, ένας δράκος για την ομάδα των A-Random. Xoul δέχεται ένα calling από τον PH, πάρα πολύ damage. Xoul κατευθείαν στο 50% του HP, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω ή κάποια επιθετική κίνηση. Οι Elysium κρατιούνται ακόμα κοντά στο σκορ, δεν έχουν χάσει. Δεν έχουν καταφέρει οι A-Random να πάρουν μεγάλη διαφορά. Όταν παίρνουν κάποια διαφορά, οι Elysium βρίσκουν τον τρόπο και πλησιάζουν πάντα. Από την άλλη, το κακό για τους Elysium είναι ότι έχοντας τον Divide, ο οποίος έχει κερδίσει κατά πολύ το top lane, είναι αρκετά δυνατός και αρκετά tanky πλέον, ώστε να μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage και να κάνει το αντίπαλο team να πρέπει να φοκουσάρει και πάνω του και όχι μόνο στον Jonis. Από την άλλη, πάντα υπάρχει ο Xoul, ο οποίος με το Z μπορεί να βγάλει τρομερό burst. Ο
Όλοι λοιπόν στο top. Σίντζο δέχεται πάρα πολύ τα μάτς. Μοργκούλ θα κάνει εξαιρετικό κατάκλυμα. Θα πιάσει τρία άτομα μέσα. Μοργκούλ θα πέσει. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον το σαπόρ για τον Σίντζο πιο νωρίς. Για να δούμε αν θα καταφέρουν. Ένα kill ακόμα για τον Τζόνις, ο οποίος πιάνει τα 10 kills αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι και συνεχίζει να είναι η μόνιμη πηγή κινδύνου. Την ίδια στιγμή, Ξόουλ είναι στο bot και κάνει το split άνετα μαζί με τον. Στο 1-1-2-1 με τον lead. Νομίζω ότι ο lead αυτή τη στιγμή δεν έχει τύχει απέναντι στον Ξόουλ στο 1-1-2-1. Γι' αυτό και δεν θα τον πλησιάσει καθόλου. Από την άλλη, η Elysium βγάλαν τον defense στο top. Εκεί είναι ο Device, είναι και ο Dark Speech και ο Johnny's. Για να δούμε. Ένα εξαιρετικό engage από τον Morgul. Που παρόλο που πέθανε, έδωσε την ευκαιρία στον Johnny's να κάνει όλο το burst του. Ένα hook και ένα skill shot από τον Death Whisper δεν θα πετύχουν. Δεν θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για engage. Είναι μια στιγμή που ο Ξόλου συνεχίζει να είναι στο bot και να παίζει, να κάνει το split, να πιέζει όσο πράγμα να μπορεί. Ο lead βλέπουμε έβγαλε τώρα τα minions από κοντά από το base. Ωστόσο σίγουρα ο Ξόλου με το που θα του δοθεί ευκαιρία. Ένα hook πάνω στον Divide, ο οποίος θα ανοίξει το ulti, δέχεται πάρα πολύ damage, ωστόσο αντέχει κιόλας, θα πέσει εκεί ο Divide, δεν γίνεται να ζήσει. Μια στιγμή που ο Johnny's μαζί με τον Dark Speech θα διαλύσουν τον Shinzo, 11-2 για τον Divide. Lead θα φλασάρουν δύο παίχτες, ο Lead θα πάρει το kill. Έχω την εντύπωση πως έπεσε και ένα hit από τα Golems. Death Whisper θα πέσει τώρα από τον Morgul. 20-25, έρχεται το Tidal Wave, θα σηκώσει τον Blading Prince, ο οποίος θα κάνει κατευθείαν το stand πάνω στο Morgul. Εκεί ο Johnny's καταδιώκει τους αντίπαλους του όσο παραπάνω μπορεί. Για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει άλλο ένα kill. Άλλο ένα kill λοιπόν για τον Johnny's, ο οποίος πιάνει τα 12 kills. Εξαιρετικό performance από τον Johnny, ο οποίος πατάει γκάζι όσο παραπάνω μπορεί και δείχνει ότι η ομάδα πρέπει να βασιστεί πάνω του. Πρέπει να τον κρατήσουν ζωντανό ώστε να σκοτώσει όλους τους αντίπαλους του. ...20-26 λοιπόν για τους A-Random, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι μπροστά στο παιχνίδι. 6.600 gold η διαφορά των δύο ομάδων. Drake Call τώρα με τον Device να είναι εκεί, κάνει clear the ward για να δούμε αν θα μπορέσουν να πάρουν αυτό το δράκο αυτή τη στιγμή. Η A-Random, έρχεται και ο Jones, ο οποίος τώρα πλέον με Infinity Trinity και Bloodthirster είναι πάρα πολύ δυνατός. PH και Blading Crimson είναι στο bot για να βγάλουν το defense πάνω στον Ξόουλ. Σίντζο δεν μπορεί να κάνει κάτι, θα πιαστεί, απλά θα δεχτεί κάποιο damage από τον Device. Ωστόσο, ούτε αυτό μπορεί να έχει συνέχεια. Για να δούμε, Ξόουλ προσπαθεί να βρει χρόνο. Τώρα θα πιαστεί το stun από τον Blending Crimson στο 1-2-1. Ξόουλ κάνει πάρα πολύ damage. Θα πρέπει να φύγει μακριά. Έχει γίνει και το smite. Εκεί κατευθύνει τον Morgul, ο οποίος δεν θα πάει στον Ξόουλ. Θα προσπαθήσει να αλλάξει κατεύθυνση τελευταία στιγμή, αλλά δεν θα του βγει ούτε αυτή η κίνηση. Για να δούμε τώρα Device και Morgul. Θα προσπαθήσουν να κάνουν και το engage από τα πλάγια. Δεν το κατάφεραν. Morgul θα κάνει το κόμπο και θα μπει μέσα στο δράκο. Γρήγορα θα πάνε για τον Drake η ομάδα των A-Random. Εκεί κοντά είναι και η Elysium. Θα γίνει μεγάλη σφαγή σε αυτό το δράκο. Για να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να το πάρει μέσα στη μέση. Οι A-Random τον έχουν αρκετά χαμηλά. Δεν μπορούν να κάνουν τον engage. Δεύτερο Drake λοιπόν. Και τώρα ένα ulti από τον Morgul, θα πιάσει τρία άτομα. Έρχεται το Tidal Wave πάρα πολύ χαμηλά. Device έχει φάει το kick και είναι μέσα στο αντίπαλο team. Περνάει πάρα πολύ damage ο Device. Morgul είναι πολύ χαμηλά και αυτό. Ένα kill πάνω στον Shinzo. Έχει το Ξόλο ο οποίο θα μαζέψει τα σπασμένα. Double kill λοιπόν για τον Device, ο οποίος συνεχίζει πολύ δυνατά. Ξόουλ θα παίξει τον Deathmark πάνω στον lead, πάρα πολύ damage, lead είναι νεκρός. Έχετε και ο Morgul από εκεί, Ξόουλ άλλο ένα kill, θα πέσει νεκρός από τον Device και ο Blading Crimson. Την ίδια στιγμή που ο PH προσπαθεί να ξεφύγει με πάρα πολύ λίγο HP, εκεί καταδιώκεται από όλο το αντίπαλο team. Για να δούμε, θα γίνει το ace, το kill πηγαίνει στον Johnny, ο οποίος παρόλο που πέθανε από τον PH, κατάφερε να πάρει το kill με τη βοήθεια βέβαια του Tower. Ένα πολύ δυνατό Drake Call αυτό, έπεσε πάρα πολύ ξύλο, έγινε το ace από την ομάδα των A-Random, 21-31. Οι A-Random τώρα πλέον είναι αρκετά μπροστά, περίπου με 9.000 gold και θα κάνουν το Baron Call πολύ εύκολα. Οι αντίπαλοι τους δεν είναι καν εκεί κοντά. Μετά το ace, Shinzo προσπάθησε να κάνει
το να πάει ίσως για να κάνει κάποιο warning, πιάστηκε κατευθείαν στο Aquablizzo, δεν μπόρεσε να κάνει ούτε καν μια ενόχληση στην ομάδα των Random. Απ' την άλλη, οι Elysium σε αυτό το fight πιάστηκαν πάλι σε ένα ulti από τον Morgul, ένα εξαιρετικό κατακλείσμα το οποίο διέλυσε την ομάδα τους, και νομίζω ότι ένα λάθος ήταν το ότι μπήκε μέσα και ο Divide εκεί που ήταν όλοι κλεισμένοι στο κατακλείσμα. Ο Divide με ανοιχτό το ulti έκανε πραγματικά πάρα πολύ damage στην αντίπαλη ομάδα. Τζόνις τώρα με Quicksilver Sash, Quicksilver Sash και για τον PH. Road of Ages λοιπόν και για τους δύο top laners και για τον Blade in Crimson, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει κάποιο άλλο item, έχει ένα Spectre Skull και Tenacity Boots. Απ' την άλλη, Magic Penetration, Zonias και Road of Ages και ένα Mask για τον Divide, ο οποίος όπως είπαμε είναι μια πηγή damage και αυτός πλέον. Για τους δύο junglers έχουμε Solari jungle item για τον Death Whisper, ο οποίος έχει 7-5-6, μια στιγμή για τον Morgul 4-7-15 με Randwins, Thornmail, Hexdringer και Tenacity Boots. Δύο mid laners. Απ' τη μία ο lead έχει Zonias, Morel, Onomicon και Penetration Boots. Από την άλλη ο Xoul με Blade of the Ring King, Humus, Last Whisper και Hexdringer. Δύο Marksman, Infinity, Static, ένα BF και Quicksilver Sash για τον PH. Απ' την άλλη ο Jonis, ο οποίος είναι και ο leader στα kills του παιχνιδιού, έχει Infinity, Trinity, Bloodthirster, Quicksilver Sash. Πολύ πιο μπροστά είναι το build του Johnny. Τα δύο support από ένα Crucible, move speed bots και φυσικά τα side stones. Το 21-31 λοιπόν, πάντα παραμένει η διαφορά των δύο ομάδων, είναι στις 11.000. Xoul συνεχίζει το split στο bot, δεν είναι κάποιος για να τον κλείσει, τώρα θα πάει ο lead προς τα εκεί. Από την άλλη, η υπόλοιπη ομάδα των Εράντων προσπαθούν να κάνουν προϋποθέσεις στο top tower. Το split, όπως είπα, είναι δυνατό, καθώς ο Xoul μπορεί να κάνει one shot κάποιον αντίπαλό του και πόσο μάλλον τον lead, ο οποίος είναι αρκετά squishy. Morgul τώρα θα πιαστεί. Εκεί ο Morgul είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Θα παίξει το κόμπο, θα κάνει και το κατακλείσμα. Από πίσω είναι ο Divide, ο οποίος θα κάνει πάρα πολύ damage, σκοτώσει τον Blade in Crimson. Και άλλο ένα kill πάνω στον Death Whisper από τον Jonis, ο οποίος τώρα κυνηγάει τον PH. Θα πάρει το kill. Τρία άτομα νεκροί λοιπόν για τους Elysium. 21-34 μπροστά οι Random, οι οποίοι θα πάνε για το πρώτο Inner Tower, θα το πάρουν και το πρώτο inhibitor λοιπόν στο top θα πέσει, την ίδια στιγμή που ο lead συνεχίζει να προσπαθεί να κρατήσει τον Xoul μακριά. Ο lead θα παίξει, ο Xoul, ο οποίος θα αναγκάσει τον lead να χρησιμοποιήσει το ζώνιάς του. Τώρα ο lead θα βρεθεί ανάμεσα σε ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς εκεί κοντά είναι ο Morgul και ο Divide και ο Xoul σίγουρα παραμονεύει. Ο Xoul θα εμφανιστεί, θα πάρει το kill, καθώς ο lead δεν μπορούσε να γλιτώσει από πουθενά. 21-35 λοιπόν, με έναν inhibitor σπασμένο στο top. Τώρα η ομάδα των Random θα προσπαθήσει να πιέσει και για το επόμενο. Blending Crimson εναντίον Mike Solazer, εκεί είναι και ο Shinjo, έρχεται και ο Death Whisper, και να δούμε θα γίνει και το ulti. Βλέπουμε πόσο πολύ αντέχει ο Divide, ο οποίος θα παίξει τώρα Zonias, ωστόσο δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί, πάρα πολύ damage. Είδαμε όμως τρομερό sustain από τον Divide, πόση ώρα κράτησε 4 αντίπαλους του εκεί. Το 22-35 λοιπόν, πάντα οι Random σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της σημερινής ημέρας συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα. Solari λοιπόν για τον Dark Speech, Liadris για τον Divide φυσικά. Στο 35ο λεπτό που μπαίνουμε λοιπόν σε λίγο. Όλοι είναι λοιπόν πάνω στον Death Whisper από τον Xoul, ο οποίος εκεί θα συναντήσει και τον PH, ο οποίος περνάει πάρα πολύ damage.
Τεχά θα κάνει και το ulti. Δεν θα μπορέσει να σκοτώσει κάποιον αντίπαλό του, όμως μια στιγμή που τώρα πάλι στο δράκο θα έχουμε επιθετικές κινήσεις των δύο ομάδων. All in πάνω στον Blending Crimson. Μοργκούλ εκεί θα φλασάρει, θα κλείσει τον Death Whisper μέσα, ο οποίος θα πιαστεί και στο Tidal Wave. Θα πέσει λοιπόν ο Death Whisper. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τον Blade. Lead τώρα θα πιαστεί από τον Jonis. Θα πέσει και αυτός νεκρός. Double kill για τον Jonis λοιπόν, ο οποίος συνεχίζει και ανεβάζει όσο παραπάνω μπορεί. 17-3-7 για τον Marksman της ομάδας των Random, ο οποίος παίζει εξαιρετικό παιχνίδι. Τώρα η ομάδα των Random με 4 νεκρούς από τους Elysium θα πάνε για να πάρουν το πρώτο, να πάρουν ακόμα ένα inhibitor από το mid. Ένα tower θα πέσει, το mid inhibitor είναι και αυτό παρελθόν. Το bot lane δεν νομίζω να μπορέσουν να πάνε να το πάρουν. Θα πάνε ίσως να κάνουν το call, καθώς το έναν έξω tower είναι κάτω. Θα φλασάρει ο Πεχά, θα σωθεί με πάρα πολύ λίγο. Τζόνις προσπάθησε, αλλά δεν το κατάφερε να το κάνει. Θα τον κρατήσουν απλά μακριά μέσα στο base. Ένα hook θα πιαστεί ο Τζόνις για να δούμε full burst λοιπόν πάνω στον Τζόνις, ο οποίος έχει δεχτεί και exhaust. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Shutdown λοιπόν θα γίνει. Device έχει παίξει ζώνιας μέσα στο αντίπαλο team. Για ακόμη μια φορά, Device είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Το kill πηγαίνει στον Blade in Crimson. Θα βγει ξανά το defense από τους Elysium, οι οποίοι δείχνουν να μην το παρατούν, να μην το παρατάνε. Θα το κυνηγήσουν όσο πάει παραπάνω. Με δύο όμως inhibitor κάτω και όντας πίσω περίπου με 16.000 gold, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η ομάδα των Random θα πάει κατευθείαν για το δράκο. Έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, αλλά είδανε από τα wards ότι κατευθυνόντουσαν ο PH προς το μέρος τους. Τώρα κατευθύνεται και ο Shinjo και ο Blade in Crimson. Είναι και ο Death Whisper. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν κάποια επιθετική κίνηση. Ξόουλ εκεί περιμένει, έχετε το Tidal Wave. Σταματήσαν το DPS πάνω στον Drake. Ξόουλ τώρα πρέπει να φύγει. Death Whisper είναι και αυτός εκεί, για να δούμε. Τώρα θα πιάσει το hook. Ξόουλ θα παίξει όλη πάνω στον Death Whisper. Θα κάνει όσο damage μπορεί παραπάνω. Ωστόσο δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει τον αντίπαλο jungler. Elysium, οι οποίοι πήραν ακόμα ένα Drake, τρίτος δράκος για την ομάδα των Elysium. 26-39, 15.000 βέβαια σταθερά πίσω, 3-10 towers και έχουν βέβαια το πρόβλημα με δύο inhibitors σπασμένα. Λοιπόν, πάντα μπροστά στο σκορ. Οι Random, οι οποίοι έχουν την πρωτοβουλία. Warmox λοιπόν για τον Μοργκούλ. Mercurial Scimitar για τον Τζόνις, ο οποίος ολοκλήρωσε όλο τον build του πλέον. 17-4-7, 340 minions στο 38ο λεπτό του παιχνιδιού για τον Τζόνις. Από την άλλη, οι Elysium, όπως είπα, δεν έχουν παρατήσει τίποτα. Συνεχίζουν να πιέζουν λοιπόν για αυτό το παιχνίδι. Έχουν τα φόντα να το γυρίσουν. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος. Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό το λάθος. Όμως οι Random παίζουν εξαιρετικά σαν τακτική. Ξόλ τώρα ξανά στο botlane θα πιέσει. Το ίδιο πράγμα και για τον Μοργκούλ, ο οποίος θα πάει να πάρει το top inhibitor λογικά και θα αναγκάσει τους Elysium να φύγουν πίσω στο defense. Τώρα η πίεση θα αυξηθεί σε όλα τα μήκη του χάρτη για τους Elysium, καθώς οι Random έχουν ξανά την πρωτοβουλία. Θα πάνε λοιπόν για το Baron. Κατευθείαν ξεκινάει ο Baronος. Dark Speech θα κάνει reveal τον Death Whisper για να δούμε αν ο Death Whisper θα πάει να κάνει κάποια επιθετική κίνηση. Aqua Prison προσπαθεί να τον κρατήσουν μακριά. Θα πάρουν το Baron και τώρα ο Death Whisper εκεί είναι μόνος του, θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Blade in Crimson στο ένα εναντίον με τον Xol, πάρα πολύ damage από τον Xol, βλέπουμε ότι δεν γλιτώνει κανένας. 7-7 για τον mid lane της ομάδας των Random, ο οποίος τώρα θα κάνει το split, κατευθύνονται 3 άτομα προς το μέρος του, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν να σώσουν το top inhibitor.
Xoul θα παίξει όλη πάνω στον lead, θα πεθάνει ο Xoul. Πεχά θα πάρει αυτό το kill. 11-6 και να τον πεχά. Την ίδια στιγμή όμως που ο Divaith με Morgul και Duxpitch θα πάρουν ξανά το top inhibitor. Δύο inhibitor ξανά κάτω για τους Elysium. Η πίεση συνεχίζει να μεγαλώνει. Τώρα είναι 4 εναντίον 4. Τον Nexus δεν έχει towers. Exhaust πάνω στον Johnny, ο οποίος δεν θα πιαστεί στο ulti από τον Shinjo. Τώρα θα πιαστεί. Johnny θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Για τους Random, οι οποίοι τελειώνουν το παιχνίδι με 17.700 gold διαφορά. 27-43-10 στα towers. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό το πρώτο παιχνίδι για σήμερα. Πολύ δυνατό. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι είδαμε δύο από τις πολύ καλές ομάδες της σημερινής ημέρας. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού, να δούμε πώς εξελίχθηκε λοιπόν αυτό το παιχνίδι για τους ηττημένους λοιπόν Elysium, οι οποίοι συνεχίζουν στο loser bracket. PH 11-6-6, Blade in Crimson 2-12-8, Death Whisper 8-7-8, Melisin, Shinjo 1-8-15, Lead 5-7-4 με Syndra. Από την άλλη για τους νικητές, Dark Speech 2-3-25, 5-7-20 για τον Morgul, Johnny's 17-4-7 ήταν πραγματικά φωνιάς, Xoul 7-8-4 και 9-5-10 για τον Divaith. Βλέπουμε λοιπόν και το γράφημα του damage. Πρώτος του damage φυσικά ήταν ο Τζόνις με 43.287 damage. Ακολουθεί 33.620 damage ο Divaith. 32.500 για τον PH φυσικά. Τέταρτος στο damage του παιχνιδιού ήταν ο Xoul με 30.300. Κάνουμε ένα πολύ μικρό break και περιμένουμε το invite για το επόμενο παιχνίδι. Μόλις τώρα έχει γίνει.